Τσερλίν στην Παρθένο ακόμη σήμερα. Αύριο περνάει το απογευματάκι κατά τις 4, 4 και 7 για την ακρίβεια. Περνάει στο Ζυγό, που θεωρητικά θα ευνοούσε την επικοινωνία με τους άλλους και τις δημόσιες σχέσεις. Και... αλλά δεν θα είναι τόσο θετική. Κάνει δύσκολες όψεις και θα έχουμε ξαφνικές αντιπαραθέσεις με τους άλλους. Παιχνίδια εξουσίας ενδεχομένως. Κάνει μια όψη με τον Πλούτονα, βεβαίως, γιατί στις διακοπές οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν επιφορτίζονται. Όπως θυμόμαστε, περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο από Σάββατο με Κυριακή είχαμε ρήξεις. Τώρα όλο το Σαββατοκύριακο. Όχι, όχι, το Σάββατο είναι καλύτερο. Α, το Σάββατο είναι καλύτερο πάλι. Την Κυριακή έχουμε περισσότερα προβλήματα. Είναι αργά το βράδυ, γίνεται ένα τετράγωνο του Ερμή με το Γκρόνο, του Ερμή από το Λιοντάρι. Και θα είναι λίγο πιο δύσκολη η Κυριακή από ότι το Σάββατο. Για να ξεκινήσουμε με το Σάββατο. Είναι καλύτερο. Έχουμε καλές όψεις της Ελλήνης, οπότε δεν θα έχουμε τόσο πρόβλημα. Η Κρυή κλείνεται την Παρασκευή σήμερα με μεγάλα κέφια και με το ίδιο γρήγορο, ευχάριστο και αποτελεσματικό τέμπο της δουλειάς περνάτε και στο Σαββατοκύριακο. Όλα κυλούν με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά η διασκέδαση του διημέρου, ενώ ξεκινά πολλά υποσχόμενη, ίσως την Κυριακή καταλήξει να κλείσει κάτω από μια πιο βαριά ατμόσφαιρα. Σίγουρα να ξέρεις. Μια αρχική δυσκολία συνεννόησης συνοδεύεται στην πορεία από αρκετά καυστικά ή ειρωνικά λόγια και ίσως τελικά καταλήξει και σε μια ίσως σκηνή ζηλοτυπίας που μπορεί να ανεβάσει το πάθος, αλλά να σας χαλάσει τη μέρα. Και ή τη μέρα του άλλου μπορεί να χαλάσει. Και εσείς. Είναι πικρή τσακμάκια. Τσακ. Ναι, δεν θέλουν πολύ, οπωσδήποτε. Ταύρι, σας έχει πιάσει μια συναισθηματική υπερβολή. Νιώθετε την ανάγκη να εκφράσετε όλη σας την αγάπη και τη ζεστασιά προς τους άλλους και κυρίως προς τα κοντινά σας άτομα, στην οικογένειά σας δηλαδή. Κάντε μέσα στο σπίτι οτιδήποτε μπορεί να τους ευχαριστήσει, από το να αγοράσετε ένα ωραίο αντικείμενο μέχρι να διοργανώσετε πάρτι έκπληξη. Λέω μια πρόταση. Το περιμένουμε. Αν σας τυχήσει βέβαια κάτι παραπάνω, χαλάλι τους. Αν ασχοληθείτε με δουλειές στο σπίτι ή στο εξοχικό την Κυριακή, φροντίστε να μην είναι δουλειές ρουτίνας και αν είναι προσπαθήστε να τις κάνετε με ένα διαφορετικό και πρωτότυπο τρόπο. Επίσης, φροντίστε να μην είναι δουλειές υψηλών απαιτήσεων, γιατί μπορεί να σας πιάσει έτσι ένας μεγαλεπίβολος ενθουσιασμός να κάνετε πολλά πράγματα, αλλά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να τα αφήσετε στη μέση και να μην τα ολοκληρώσετε. Δίδυμοι. Χθες. Όχι, όχι, είναι καρκίνος δύο μέρες μετά από μένα. Δεν λέω τη χρονιά. Λοιπόν. Όχι, πες, τι με νοιάζει. Εσένα δεν νοιάζει, εμένα με νοιάζει όμως. Οπότε άστα. Λοιπόν. Χθες σας είπα ότι σας καλούν οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Σήμερα θα σας πω ότι εκτός από ένα ευχάριστο Σαββατόβραδο που μπορεί να σας προσφέρουν, το σπίτι θα είναι και ένα. Μπορεί να αποτελέσει ένα ασφαλές καταφύγιο και να σας γλιτώσει από πολλά μπερδέματα και παρεξηγήσεις. Είναι μια καλή ευκαιρία, δηλαδή, να το χρησιμοποιήσετε έτσι ως άλοθη για να γλιτώσετε κάποιες κοσμικές εξόδους. Ιδιαίτερα την Κυριακή, αν δοκιμάσετε να ξεμητήσετε, από τη μία θα συναντήσετε άτομα που θα εξιτάρουν το ενδιαφέρον σας και τη φυσική σας περιέργεια, απ' την άλλη όμως δύσκολα θα βρείτε κοινό πεδίο συνεννόησης και κάθε προσπάθειά σας θα προσκρούει σε βράχο. Ιδιαίτερα σε ερωτικά θέματα, δύσκολα θα γλιτώσετε την εμπάθεια, οπότε στην ανάγκη μετατρέψτε τη σε πάθος. Καρκίνη. Άγιε, πες. Κι εγώ χωροσκόπο, οπότε θα ακούσουμε. Ναι, καρκίνης με το ξέρω, ταιριάζει για να ξέρουμε, ναι, λένε εδώ πώς πάμε. Το ξέρω, εσύ είσαι. Δεν τρελάθηκες. Γενικώς όχι, ειδικώς όμως. Κάτι θα κάνουμε, μπορούμε να το δούμε. Ένα παραθυράκι. Γιατί καλά, ταιριάζουν, αφού ο ένας είναι τρελός, ο άλλος. Και ο άλλος είναι θεοτρελός. Το δέχομαι. Κάτι θα κάνω. Έχει σύνοδο Σελήνης Ουρανού η Ελένη, νομίζω. Οπότε μπορεί να αντέξει πολλά κυβικά τρέλα. Μην ανησυχεί. Δεν κατάλαβα τι είπε τώρα, αλλά ξέρει να φύγει. Είναι μια αστρολογική γωνία. Μια αστρολογική γωνία. Καλά, πολύ ωραία. Καρκίνη, περιμένουμε να ξέρει. Καρκίνη. Η συναισθηματική ανταπόκριση είναι η ειδικότητά σας, όπως γνωρίζετε. Όταν δεν περιχαρακώνεστε στο φρούριό σας, όπως κάνετε τώρα δηλαδή, που δεν περιχαρακώνεστε, ξεχυλίζεστε από θετικό συνέστημα και το μεταδίδετε άμεσα στους άλλους με το δικό σας μαγικό τρόπο. Τα κριτήρια σας βέβαια για αυτή τη συμπεριφορά, όπως επίσης γνωρίζετε, είναι πλήρως υποκειμενικά και δεν αντέχουν στη λογική ανάλυση, παρόλα αυτά όμως είναι απολύτως σωστά. Οι ωραίες λοιπόν επαφές και συζητήσεις που θα κάνετε, να ξέρετε ότι είναι προϊόν της δικής σας εκ των προτέρων θετικής συναισθηματικής τάσης και δεν οφείλονται ούτε στους άλλους,
ούτε σε οποιαδήποτε ταύτιση απόψεων μπορεί να έχετε. Είναι συναισθηματικά δηλαδή τα κίνητρα, όπως είναι σχεδόν πάντα σε εσάς, αλλά ιδιαίτερα τώρα αυτό είναι πιο τονισμένο και λειτουργεί θετικά για εσάς. Την Κυριακή αποφύγετε οποιαδήποτε αγοροπολισία και αν κάποιος σας ζητήσει να του δανείσετε οτιδήποτε, ή θα το κάνετε με την καρδιά σας, ή δεν θα το κάνετε καθόλου. Η ενδιάμεση λύση θα αφήσει τον άλλον με ανάμεικτα συναισθήματα και εσάς με την αίσθηση της απώλειας και του λάθους. Λιοντάρια, συνεχίζετε ακάθεκτη να προελάβνετε στο κοσμοπολίτικο γίγνεσθε, αναβιώνοντας τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος που τόσο σας είχαν λείψει. Καταλαβαίνω βέβαια πως αυτό αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της προσωπικότητάς σας και βασική ανάγκη σας, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω την επακόλουθη επιβάρυνση των εξόδων σας. Πριν λοιπόν συνεχίσετε να ξοδεύετε αφιδώς και παρορμητικά, αναλογιστείτε τα κίνητρά σας και τι θα μείνει όταν τελειώσει το πάρτι. Την Κυριακή ενδέχεται να δημιουργήσετε λάθος εντυπώσεις που η αιτία τους θα βρίσκεται στο γεγονός ότι η συμπεριφορά σας θα υποκινείται από σκέψεις και συναισθήματα που τα αίτια τους είναι στο παρελθόν. Κάθε μέρα, μην ξεχνάτε, είναι μια καινούρια μέρα, μην γυρνάτε πίσω και βρείτε ποια είναι τα αίτια της συμπεριφοράς σας. Παρθένη, ακούσε εδώ. Εσύ. Ακούω, ναι. Πάλι, ναι. Με τη Σελήνη, με τη Σελήνη και την Αφροδίτη στο ζώδιό σας, βγαίνετε τολμηρά προς τα έξω και γίνεστε το επίκεντρο της προσοχής. Μέσα έπεσα σήμερα. Ναι, καλά έκανες. Έτσι, από τώρα. Θέλετε να δώσετε και να πάρετε πράγματα από τους άλλους και υιοθετείτε μια πληθωρική συμπεριφορά που μπορεί να έχει καλές προθέσεις, αλλά μπορεί να εκλειφθεί ως υπεροπτική κατά περίπτωση και να γίνει εύκολα παρεξηγήσιμη. Παρατηρήστε τις αντιδράσεις των άλλων, αφουγκραστείτε τα μηνύματα που σας δίνουν και αναπροσαρμόστε αντίστοιχα τη συμπεριφορά σας. Την Κυριακή το βράδυ, το τετράγωνο του κυβερνήτη του ζωδίου σας, του Ερμή δηλαδή, με τον Κρόνο, σας κουράζει ψυχολογικά και σας δημιουργεί ένα αόρατο αίσθημα απογοήτευσης. Ώρα να αποσυρθείτε εν ειρήνη για λίγο και θα επανέρθετε δρυμύτεροι τις επόμενες μέρες. Η Κυριακή είναι δύσκολη μέρα από ό,τι βλέπω. Ναι, Κυριακή. Γιατί κάνει η Σελήνη αντίθεση με τον Ουρανό, τετράγωνο τον Πλούτονα, κάνει δύσκολες όψεις την Κυριακή, ενώ το Σάββατο είναι καλύτερη. Σφαγητή Κυριακή, ζυγός. Στους ζυγούς είμαστε ακόμα. Στους ζυγούς, με ενδιαφέρουν. Ζυγή, έχω ένα φίλο ζυγό. Καθίστε. Στους ζυγούς, λοιπόν.